Κύριε Κουράκη, έχετε το λόγο. Κύριε Χατζηδημητρόπουλο, πρέπει να πω ότι το ερώτημα που θέσατε ευθύς εξ αρχής είναι ένα πολιτικό ερώτημα και ουσιαστικά θέτει τον πύχη στο να απαντήσουμε αν οι εκλογές έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Λοιπόν, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, έχουν απολύτως πολιτικό χαρακτήρα. Το βράδυ των εκλογών θα καθοριστεί τα μέτρα που θα πάρθουν την επόμενη μέρα. Πιο συγκεκριμένα, τη δεκαετία 1997-2007 αυξήθηκε το ΑΕΠ 44%. Στο ίδιο διάστημα το χρέος δεν μειώθηκε. Δεν μειώθηκε. Αυξήθηκε το χρέος. Και αυξήθηκε επειδή ακριβώς ακολουθήθηκε μια φορολογική πολιτική η οποία έδινε φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο και στις επιχειρήσεις και στρίμωχνε όλες τα βάρη πραγματικά στα εργαζόμενα στρώματα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το χρέος δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έλεγε ο κύριος Πάγκαλος, τα φάγαμε όλοι. Δεν τα φάγαμε όλοι σε καμία περίπτωση. Τα φάγανε αυτοί που κυβέρνησαν. Αυτό συνεχίζεται και σήμερα, κύριε Κουράκη. Προφανώς. Σήμερα, αν ακούσατε, το μεγάλο κομμάτι των φόρων είναι έμεση φόροι. Είναι τραγικό. Πάνε στο πορτοφόλι του φτωχού. Λοιπόν, άκουσα που το λέγατε και το αναδείξατε από τους πρώτους, ότι οι έμεση φόροι είναι 3 δις. Μεταφρονές προϋπολογισμός, με μείωση των δημοσίων επενδύσεων, είπε ο κ. Μπόρολης, ανάπτυξη. Ανάπτυξη με μείωση των δημοσίων επενδύσεων. Εκτός τότε θα μιλάμε για άλλου τη ανάπτυξη, για επιχειρηματικούς ομίλους, θα μιλάμε για Κατάρ, για σεΐχηδες, οι οποίοι παίρνουν το ελληνικό το φιλέτο και το κάνουν καζίνο. Μιλάμε για μια άλλη κατάσταση. Ανάπτυξη με το να ελευθερώνουν τα φρουτάκια. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Ανάπτυξη με το να έρχονται στην, λες και πηγαίνουν σε ηθαγενείς στην Βόρεια Ελλάδα. Ο Υπουργός, ο κύριος Ρέπος με τον κύριο Μακριώτη να εξαγγέλουν ένα master plan αξίας 8,6 δις, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι έχουν μόνο τα 3 δις και τα υπόλοιπα θα τα βρούνε από επιχειρηματικούς ομίλους, από ΣΔΙΤ ή οπουδήποτε. Αυτό είναι. Να εξαγγέλουν για πολλωστή φορά την υποθαλάσσια η οποία καταδικάστηκε. Και ξέρετε κάτι με την υποθαλάσσια? Πρέπει να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο 380 εκατομμύρια ρήτρα. Κάτι παραπάνω. Στους 400 αποζημιώσεις στους εργολάβους. Στους εργολάβους. Και τώρα έρχονται και το ξανά εξαγγέλουν, μας κοροϊδεύουν κανονικότατα. Και τώρα είναι 3 οι υποθαλάσσιες, κατάλαβα. Μην πάμε εκεί. Λοιπόν, επομένως μιλάμε για μια άλλη αντίληψη. Εδώ υπάρχουν δυνάμεις που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών και λένε ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι αυτοδιοικητικές, δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Αυτό είναι μια ηθελημένη απάτη για να καλυφθούν κάποια πράγματα. Την ίδια στιγμή που ο κύριος Παπανδρέου, ενώ πρώτα η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ λέγαμε ότι έχουν εξαιρετικά πολιτικό χαρακτήρα, όταν βλέπει ότι του βγαίνουν ενδεχομένως κάποιες μετρήσεις, κάθε και λέει ότι έχουν ένα χαρακτήρα δημοψηφίσματος. Είναι η αλήθεια. Εάν το βράδυ των εκλογών γίνει θετικό ταμείο στο ΠΑΣΟΚ, και εδώ περιλαμβάνεται και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, και ο Δήμος της Αθήνας, και οι περιφέρειες, και όπου συμμετέχει το ΠΑΣΟΚ. Και πρασινίσει ο χάρτης, θα έχουμε και δεύτερο, τρίτο και τέταρτο μνημόνιο. Δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι που σήμερα ψήφισαν τον προϋπολογισμό, με μείωση περαιτέρω, με στραγγαλισμό ουσιαστικά του κοινωνικού κράτους, διότι περί αυτού πρόκειται. Είναι πρωτοφανής η κοινωνία στην οποία βρισκόμαστε. Επομένως, ξαναγυρνάω στο αρχικό σας ερώτημα. Θα μπορέσει η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνθήκες μνημονίου να ανταποκριθεί? Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Και για να μπορέσει να αντιμετωπίσει από ορισμένους δημάρχους που θα θέλουν να δουλέψουν, θα αναγκαστεί να ασκήσει φορολογική πολιτική, να βρει ιδιώτες, να κάνει άλλου είδους ενέργειες, να βάλει πολύ νερό στο κρασί της για να μπορέσει στοιχειοδός να τα αποκριθεί. Δεν θα τα βγάλει πέρα σε καμία περίπτωση. Και ο Καλλικράτης, σε αντίθεση με πολλούς συνυποψηφίους μου που λένε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση, δεν είναι σε θετική κατεύθυνση. Ο Καλλικράτης είναι ένας ακροτηριωτισμός της δημοκρατίας, είναι μέρος του μνημού. Δεν είναι μνημόνιο και Καλλικράτης. Ο Καλλικράτης υλοποιεί το μνημόνιο. Αλλά φέρθηκε και προηγουμένως 500 εκατομμύρια περικοπές και είπε ο κ. Ζεργαρόπουλος σε μια στιγμή ότι 1,5 δις, νομίζω ότι το είπε ο κ. Σουσαντινίδης, 1,5 δις που χρωστάει δεν τα δίνει η κυβέρνηση. Επομένως, αυτή τη στιγμή ζούμε μία... το νέο μνημόνιο ανά 500 εκατομμύρια. 2010, 2011, ακριβώς. 2012. Ακριβώς. Δεν βλέπουμε, ακριβώς, κύριε Παπαθεμελή, επιπροσθέτως 500 κάθε επιπροσθέτως, χρόνο. Δηλαδή μιλάμε για 3 δις στα επόμενα λοιπόν, 3 όσον αφορά... Μια τελείως στατική αντίληψη. Ναι. Όσον αφορά... Μια τελείως στατική αντίληψη. Αφορά... Ξένει με το κλίμα και τις δυνατότητες και τις προοπτικές της αιρετής. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα σας δώσω άλλη μια φράση
και θα πάω μετά στην κυρία Ξηροτήρη και στον κύριο Τρεμόπουλο. Μία φράση, κύριε Κουράκη, για να ολοκληρώσετε. Σήμερα μου ήρθε ένα πολύ σημαντικό έγγραφο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από ερώτηση του Ευρωβουλευτή Νοσηπουτή για το ζήτημα της κορώνιας. Έχω την απάντηση, τρεις γραμμές, δεν είναι τίποτα περισσότερο, του Επίτροπου Περιβάλλοντος κ. Ποτόστνικ, ο οποίος λέει... Ποτόστνικ. Το έργο κορώνια είχε συνέχει συνολικό προϋπολογισμό σε 26 εκατομμύρια κάτι ευρώ, από τα οποία τα 20.182.000 θα συνεισφέρει του τιμίου συνοχής. Δεν έχει εκτελεστεί καμία πληρωμή από τη συνεισφορά αυτή, επειδή δεν πληρούνται οι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται πληρωμές. Τεράστιες ευθύνες στον Ομάρχη, θα πρέπει να μας απαντήσει, τεράστιες ευθύνες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τεράστιες ευθύνες του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Κύριε Ψωμιάδη, είναι αλήθεια ή όχι ότι έχετε κριθεί ένοχος για παράβαση καθήκοντος ποινή φυλάκισης ενός έτους, γιατί πρόστιμα σε πρατεριούχων υγρό καυσίμενο από 89.000 ευρώ τα μειώσατε τους 5.000. Σημείωση ότι εν λόγω πρατηριούχος νόθευε το πετρέλαιο με τη μέθοδο του αποχρωματισμού. Είναι αλήθεια ή όχι ότι σας ασκήθηκε δίωξη για απιστία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών για απευθείας αναθέσεις για τη μεταφορά μαθητών στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης? Είναι αλήθεια ή όχι ότι το πρόγραμμα που εσείς ψηφίσατε τη σχολική στέγη χρειαζόταν 620 εκατομμύρια για το διάστημα πενταετίας 2008-2013 και εσείς όταν επιστρέψετε, δηλαδή 120 εκατομμύρια το χρόνο, όταν επιστρέψετε από την κυρία Γιαννάκου έχοντας πάρει 15 εκατομμύρια, θριαμβολογούσατε? Θα πρέπει να δώσετε πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις, όπως επίσης θα πρέπει να απαντήσετε στο σημερινό Νομαρχιακό Συμβούλιο για το εργοστάσιο βιοκαυσίμων, το οποίο διαμαρτύρονται η Δυτική Θεσσαλονίκη. Είναι μια απόφαση που πάρθηκε από εσάς πριν από 4 μέρες, στις 30 του μηνός, και σήμερα κάτω από πίεση και προεκλογικούς λόγους την ανακαλέσατε. Είναι εξωφρενικό να σύρετε ανθρώπους να ψηφίζουν μια απόφαση και τελικώς να ανακαλείτε μόνο με ακαθόριστα αίτια. Όπως έχετε το εργοστάσιο καύσης που έχετε εξαγγείλει στον Τιτάνα, πήρε την απόφαση, ξεσηκώθηκε ο κόσμος, ανακαλέστε την απόφαση. Σας παρακαλώ, πέρα από όλα τα άλλα, να σεβόμαστε τους θεσμούς.